στα 17 μου περίπου, αυτοκτόνησε ο πατέρας μου. Θα σου δώσω εγώ 1.000.000 ευρώ αν βρω. Αν μπορέσεις να μου βγάλεις αυτή την εικόνα από το μυαλό μου, πάρτα ρε φίλε. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο Τσάι με Λεμόνι. Σήμερα έχουμε μαζί μας το φοβερό Γιαννέλης, καλησπέρα ομάδα. Ήρθα Αθήνα πριν 4 μήνες. Μου την έσκασε μια μέρα 8 η ώρα μετά το γυμναστήριο. Τα μάζεψα όλα. Πίστεψα σε μένα, ήρθα σε ένα άδειο σπίτι, πήρα δανεικά από τον αδερφό μου και έκανα τον grind. Και είμαι εδώ 4 μήνες και κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Πέθανε ο σκύλος μου και τρελάθηκα ρε φίλε. Έχω χάσει και τον πατέρα μου και δεύτερο σοκ αυτό με το σκύλο μου τελείωσε. Λέω, Χρήστο, ή τα σβήνεις όλα και κάνεις κάτι άλλο, ή grind, φεύγεις, γιατί ξέρω τι αξίζω ρε φίλε και πιστεύω σε μένα. Μαζεύω λεφτά, κάνω 3 δουλειές. Personal. Κάνω online coaching σε άτομα. Κάνα και barman ταυτόχρονα. Παίρνω ένα laptop, παίρνω το καλύτερο κινητό 14 Pro Max, μαζεύω 2.000. Παίρνω δανεικά 600 ευρώ από τον αδερφό μου και σκάει μια μέρα μετά το γυμναστήριο τον μπαμ. Πάω στη μάνα μου, λέω, 8 η ώρα έχει λεωφορείο, βάλε στην τσάντα ό,τι βρεις, φεύγω. Πώς φάνηκε η Αθήνα? Αν είσαι αθώος και δεν είσαι και λίγο πονηρός και λίγο κολοπέδι, θα σε φάνε. Στα 17 μου περίπου, αυτοκτόνησε ο πατέρας μου, πέφτω εδώ από τον μπαλκόνι. Εγώ με το μικρό μου αδερφό κοιτάμε κάτω από τον μπαλκόνι. Μεγαλώσαμε απότομα. Σας το λέω για να τραβάτε κουπί, να ξέρετε ότι είστε πάρα πολύ δυνατοί, αλλά δεν το έχετε συνειδητοποιήσει. Μη μασάτε τα αρχίδια σας. Θα σου δώσω εγώ 1.000.000 ευρώ αν βρω. Αν μπορέσεις να μου βγάλεις αυτή την εικόνα από το μυαλό μου, πάρτα ρε φίλε. Μετά στην Ξάνθη είναι επαρχία, ωραία. Έκανα ένα μήνα να βγω από το σπίτι. Έκανα ένα μήνα ολόκληρο να βγω από το σπίτι, ρε φίλε. Γιατί είχα σοκαριστεί, ρε φίλε. Μικρό παιδί μου. Γιατί ήμουν κάθε μέρα με τον πατέρα μου, πήγαινα δουλειά στα χωράφια, στο φορτηγό του. Κάθε μέρα, ρε φίλε. Okay, ήμουν μικρό παιδί, σοκαρίστηκα. Και βγαίνω μετά, με παίρνει ένα φιλαράκο, μου λέει, έλα να πάμε ένα ποτό, να βγούμε ένα καφέ να πιούμε. Βγαίνω και εγώ μετά από ένα μήνα και με δείχνει μια παρέα με το χέρι. Βγαίνω έξω να πάρω λίγο να ξαναπάρω τη ζωή μου στα χέρια μου και με δείχνει με το χέρι. Την επόμενη μέρα του βλέπω σε ένα πάρκο και του κάνω όλου στόπιρ. Μπλοκ τρώνε, όποιοι μου στέλνουν, μη μου στείλει κανεί, χώρισα με την κοπέλα μου και τι να κάνω. Έφυγες, βλέπω τις προάλλες. Μια κουκλάρα, κοπέλα, να έχει ένα σκύλο. Και πάω κοντά στο σκύλο να το χαϊδέψω. Και η κοπέλα ήταν τυφλή και ο σκύλος ήταν οδηγός. Και εσείς μου στέλνετε, με χώρισε η κοπέλα μου, τι να κάνω. Δεν θέλω να σου πω τι να κάνεις, γιατί θα μας ρίξουν την εκπομπή. Ήρθε η ώρα να παίξουμε το παιχνίδι, το Ιθο Drink. Έχω μπροστά μου 10 πολύ προσωπικές ερωτήσεις. Σκοπός σου να απαντήσει όσε περισσότερε γίνεται. Αν δεν απαντήσει μια ερώτηση, πρέπει να πιει λίγο από το τσάι που έχουμε εδώ πέρα. Με πόσε έχει πάει? 13. Είμαι 29 χρονών, έχω πάει 4 χρόνια σεζόν και είχα μεγάλες σχέσεις. Αν βοηθάει αυτό κάπου, 13. Έχω πάει, αυτές είναι όλες. Έλληνα, η Ελληνίδα celebrity που αντιπαθείς? Αντιπαθώ έναν πάρα πολύ. Έχει έτσι τον τρόπο του επίτηδες για να πιάνουν τα βίντεο του που λέει στα σκουπίδια. Επειδή έπιασε στο στόμα του τον κοψιάλη και τον έλεγε γουρούνι, σάρο fitness. Μεγαλύτερη ανασφάλεια. Να μην κάνω περήφανη τη μάνα μου, ρε φίλε, γιατί τρία παιδιά καθαρίστρια τα έχει μεγαλώσει μόνα τη. Και μάνα, αν βλέπεις αυτό το βίντεο, θα σε κάνω περήφανη, στορκίζομαι. Ελληνίδα celebrity που θα κάνεις κάτι μαζί τη? Πρέπει να με τη φέρεις κιόλας οπωσδήποτε. I'm Αναστασία official. Αναστασία, έλα τσάι με λεμόνι. Τελευταίο άτομο που έψαξε στο Instagram. Λουλούδης. Πόσα λεφτά έχεις στο λογαριασμό σου αυτή τη στιγμή? 283,99. Αυτά είναι τα λεφτά μας. Έχεις στήσει ποτέ βίντεο σου? Είχα ένα βιντεογράφο στην Ξάνθη που μου έλεγε να στήσουμε κάποια πλάνα και εγώ νευρίζα και τον έβριζα. Και μου έλεγε, ξέρω, κάνε το έτσι, ρε αγόρι μου, γυρνάς βίντεο, μετά κάνεις την προπόνηση. Όχι! Όχι, όλα θα είναι real, ρε φίλε, και ας πάνε άπατα. Έχεις κάνει κάτι παράνομο? Ξυλοδαρμούς, τζαμαρία, έχω ρίξει από ένα κανάλι που είχε γράψει κάτι μαλακή. Για έναν άνθρωπο που με βοήθησε. Καλά, με μηχανάκια, άπειρες κλήσεις. Χιλιάδες ευρώ. Πόσα λεφτά έβγαλες το 2022? Έκανα 3 δουλειές. Το μήνα έβγαζα ένα 700. 20.400 ευρώ. 2 χρόνια έκανα μόνο grind. Πήγαινα δουλειά, personal, coaching άτομα. Και έτρεχα full την Jim Beam την εταιρεία. Με προϊόντα, με πωλήσεις, με βίντεο κάθε μέρα βίντεο. Και 2 χρόνια δεν έκανα κάτι με κοπέλα. Μία ντοπιαστική ιστορία. Πάω με ένα φίλο μου πισίνα. Και εγώ φορούσα ένα φωσφορούχο μαγιουδάκι. Μπαίνω στην πισίνα μια χαρά, ρε φίλε. Βουτάω στην πισίνα, βγαίνω, βλέπω το φίλο μου που είχαμε πάει μαζί, πεθαίνει. Τι γελάει ο ηλίθιος, λέω, τι είδε, κοιτάω δεξιά-αριστερά. Να μην μπορεί να μιλήσει, λέω, τι έγινε. Λέει, ρε μάκα, διάβροχο μαγιό φορούσες. Κατάλαβες, είχε ξεθοριάσει, φαινόταν όλα τα από μέσα. Και είσαι μια ευκαιρία να πάρεις ένα bonus πόντο αν κάνεις τηλεφωνική φάξα live. Έλα Γιάννη, τι κάνεις ρε? Συνδυγέμαι. Πάω Αμερική τώρα και ήθελα να μου στείλεις κάτι οπωσδήποτε. Τι ρε? Γιατί φεύγω Αμερική τώρα, είμαι στο αεροπλάνο. Τρελός σου ρε. Τι να κάνω ρε φίλε, έπρεπε να φύγω άμεσα. Καλά, δεν πας καλά σίγουρα. Ωραία, μπορείς να κάνεις κάτι τώρα που θα σου πω? Για πες. Μόνο που το πες, αγαπώ πολύ ρε φίλε, είμαι σε μια συνέντευξη. Πριν ένα, οπότε θα κάνεις 12. Πόσες δουλειές έχεις κάνει? Πρόβατα με τον πατέρα μου. Λάτζα, πακετάς, βενζινάδικο, ψύστης, μπάρμαν, σερβιτόρος, πολιτής σε κατάστημα. Η πιο δύσκολη ήταν αυτή γιατί είχα ψυχολογικό πόλεμο, γιατί εγώ ουσιαστικά πήγα εκεί πέρα για πολιτή. Πουλούσα φουλ ρε φίλε, επειδή στην Ξάνθη, εντάξει, ήμουνα σε αυτά που κάνω μόνο εγώ. Ήμουνα και δεν είχε άλλον. Οπότε ήμουν πιο γνωστός ουσιαστικά. Και πέσαν όλοι να με φάνε ότι πουλάω για έτσι και έτσι και δεν κάνω καμία άλλη δουλειά. Θέλω να μου πεις πώς ξεκίνησε τη γυμναστική. Γυρνούσα από τη δουλειά 16 χρονών με ένα παπάκι ζετάκι, χωρίς κράνος. Και ήθελα να πάω γρήγορο σπίτι να φάω. Ήμουν πτώμα ρε φίλε, ήμουνα και ρέγκας έτσι. Βγήκε μια γυναίκα από το stop, τη χτύπησα, έφυγα σαν Σούπερμαν από πάνω. Σκάω λεκάνη, ραγίζω, αμνησία. 3 μήνες κρεβάτι, ραγισμένες λεκάνες, μαλακίες.
Με λέει ο γιατρός για να πας για να δέσουν τα κόκαλα, πήγαινε γυμναστήριο. Πάω κι εγώ γυμναστήριο, έτρωγα και πάρα πολύ και έγινε άλλος άνθρωπος πραγματικά. Έχεις κάνει χρήση αναβολικών. Ήθελα να γίνω κι εγώ μεγαλύτερος του γυμναστηρίου, ο πιο δυνατός, ο πιο γραμμωμένος. Δούλευα και παράλληλα πόρτες και τέτοια νύχτα κι αυτά. Ήμουν ακόμα κάτι χειρότερο. Ήμουν το τσιράκι των πορτιέριδων. Δεν ήμουν καν πορτιέρι. Δηλαδή ήμουν από πάνω άλλος και εγώ απλά έκανα ό,τι έλεγαν. Κατάλαβες, μιλάμε σκουπίδι το σκουπίδι. Αν έπρεπε να παρατήσεις ένα από τα δύο, ή το content ή τη γυμναστική, τι θα επέλεγες? Το content σκουπίδια. Πανεύκολα ρε μπρο. Κάντε subscribe στο φιλαράκι μου, γιατί είναι πολύ μάγκας και μου έδωσε την ευκαιρία να μοιραστώ πράγματα που ελπίζω να σας βοηθήσουν και έπρεπε να τα μοιραστώ οπωσδήποτε μαζί σας. Τι κοιτάς σε μια κοπέλα? Το α και το μέγα θέλω να έχει γλυκό και όμορφο πρόσωπο. 100%. Δεν θα ήθελα μια κοπέλα να κάνει διατροφή σαν και εμένα, με γραμμάρια και αυτά. Χειρότερη εμπειρία με κοπέλα? Λοιπόν, βγαίνω μια κοπέλα, κοιμάται σπίτι μου, ξαφνικά μετά που κάνα δύο ώρα που πέφτουμε, ακούω ένα. Ρε φίλε, σαν τάγκ, ρε φίλε. Τόσο πράγμα. Σήκωνε πολιτική, αλήθεια σου λέω. Τέλος πάντων, με τα πολλά προσπαθώ. Εγώ κάνα μισά ώρα να κοιμηθώ, με παίρνει ο ύπνος. Πέντε ώρα με ξυπνάει και τι μου λέει? Πάνε με σπίτι γιατί ροχαλίζεις. Ποιο είναι το πιο ακραίο challenge που έχεις κάνει για το YouTube? Ρε φίλε, ξεκίνησα να κάνω ένα challenge να κάψω 10.000 θερμίδες και να φάω παράλληλα 10.000 θερμίδες. Άρχισα το τρέξιμο, έτρεχα 2 ώρες, έκανα περπάτημα 1,5 ώρα, έκανα κολύμπι, κάνα 20 λεπτό, έκανα κι άλλο περπάτημα, πήγαινα παντού με τα πόδια, έκανα προπόνηση με βάρη, έκανα ξανά ποδήλατο και στο τέλος είχα κάψει 1.500 θερμίδες. Προχωράμε τώρα σε ερωτήσεις του κοινού. Είναι σε σχέση? Σκέψω ότι πριν έρθω εδώ είχα κάτι, έτρεχε κάτι. Είμαι μια πάρα πολύ καλή κοπέλα, οκ. Έτρεχε κάτι και με το που ήρθα εδώ τη λέω: τελειώσαμε. Εγώ ήρθα εδώ να συνεργαστώ, ήρθα να δουλέψω. Δεν θέλω ούτε μηνύματα ούτε τίποτα. Και εν τέλει την είχα στεναχωρήσει, έκλαιγε και είχα λυπηθεί πάρα πολύ. Αλλά με το που σκάω εδώ μετά από 1,5 μήνα, την πετυχαίνω εντελώς τυχαία στο γυμναστήριο που πηγαίνω Αθήνα, ήταν από εδώ. Και καβλάτιζε με δύο άτομα, ρε. Και λες, καλά έκανα. Να τρως για μία εβδομάδα το χειρότερο φαγητό για σένα ή να μην γυμνάζεσαι για 2 μήνες? Φέρε το χειρότερο φαγητό. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Αθήνα 100% ρε, μπρο. Θεσσαλονίκη είναι πάρα πολύ ωραία, τέλεια, αλλά είναι μια μεγάλη ξάντη, ρε. Ναι, αυτό είναι σκληρίδι, λες, το είναι μια μεγάλη ξάντη. Ποιο ήταν το πιο τροπιαστικό άκυρο που έχει φάει? Κοιτιόμουν με μία όλο το βράδυ, τη βρίσκω ξαφνικά στο Instagram, τη στέλνω μήνυμα. Τη λέω, επιτέλους σε βρήκα. Τη λέει, πού με βρήκες? Λέω, στο πάρτι, ξέρω εγώ. Κοιτιόμασταν. Α, ήσουν στο πάρτι, συγγνώμη, λέει, αλλά έχω μοιοπία. Σκέφτε να γυρίσει ξανθή. Ούτε μία στο εκατομμύριο. Πόσο ύψος έχει? Είμαι 1,84 και ζυγίζω 84 κιλά αυτή την περίοδο. Έχω μπροστά μου κάποια άτομα, θέλω να πει συγγνώμη για αυτά τα άτομα. Πάρα! Ποιος είναι? Γιάννης Λούδης. Πίστεψε σε μένα, είναι real full. Κρυς Κόλλιας. Με έκανε story να με κάνουν follow. Μου έχει πει χίλιες δυο πράγματα για να με βοηθήσει. Συντεγέλα. Πάρα πολύ ωραία κοπέλα. Πάρα πολύ ωραία κοπέλα. Νομίζω ότι για χρόνια θα είναι στην επικαιρότητα. Μ' αρέσει την ακολουθώ. Ογνή Μέλισσα. Πρόκειται ο Χάρης, είναι πάρα πολύ καλό παιδί. Καλό παιδί ψυχού. Νομίζω έχει πάρει hate καθώς δεν είναι ψεύτικος. Απλά κάποια βίντεο τα κάνει έτσι γιατί έτσι πιάνουνε, ρε φίλε. Είναι δημιουργός που είναι όλη μέρα στο χωράφι. Τρανός. Τρανό, αγαπάω. Έχω συνεργαστεί μαζί του. Που λέτε, τον πρόσεχα στο γραφιάκι και από έξω φουλ παιδάκια. Και το λέω, έλα να βγούμε από την πίσω που μου είπανε τα παιδιά. Γιατί γίνεται χαμός, ρε φίλε. Δεν μπορούμε να βγούμε. Ρε μπρο μου λέει, έδωσαν 25 ευρώ για να με ακούσουν. Και εγώ θα βγω σαν τον κλέφτη. Μάψε άφωνα, ρε φίλε. Θέλω να πω σε αυτό το σημείο να με κάνετε follow στο Instagram αν θέλετε να βλέπετε πρώτοι ποιοι έρχονται εδώ πέρα στο Σάιμε Λεμόνι, όπως ο Γιαννέλης από εδώ. Στείλτε μου μήνυμα. Στείλτε και στο δικό μου Instagram, Γιαννέλης, εδώ πέρα. Απαντάω σε όλα τα μηνύματα. Πιστεύω τον επόμενο χρόνο θα έχει 300.000 subscribers. Όπα, και θα σα στέλνουν διάσημοι να έρθουν αυτοί για να δείξουν τη δουλειά του. Έναν επόμενο καλεσμένο να φέρουμε εδώ στο Σάιμε Λεμόνι. Φίλε, αν πω Αναστασία θα είναι foul. Και την κάμερα θέλω να του δώσει motivation. Μην συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από αυτά που αξίζετε. Και αξίζετε πολλά, απλά δεν το ξέρετε. Και σας κάνει ο κόσμος και η κοινωνία να πιστεύετε ότι δεν αξίζετε και να συμβιβάζετε με το κοσάρικο, με κάτι που δεν σας αρέσει, με κάτι που φοβάστε να το χάσετε. Αυτά, κυνηγάτε πάντα τα όνειρά σας.